γιατρός. Το ήθελα πάρα πολύ να γίνω γιατρός, μέχρι που στην παραλία στη Θεσσαλονίκη είδα ένα δυστύχημα και λιποθύμησα. Μόλις ήταν το αίμα κάτω, λιποθύμησα τέρμα. Λέω πάει η ιατρική, πάνε όλα. Παιδιά, δεν έχετε κάνει με την. Όχι, δεν έχετε κάνει. Δεν θέλετε να κάνετε. Υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που κάνουν παιδί γιατί, για να σώσουν τη σχέση. Και αυτό. Και να μεταφέρουν τα προβλήματά τους πάνω στο παιδί και μετά το παιδί βγαίνει. Εντάξει. Τεράστιο λάθος. Και να το μαζεύεις. Περνάω τόσο όμορφα χωρίς παιδί. Κάνω ό,τι θέλω. Δεν έχω λεφτά, δεν έχω. Έχω λεφτά, έχω. Δεν με νοιάζει. Ό,τι θέλω. Άλλωστε, να σου πω και το άλλο. Εμείς γεννάμε κάθε 6 μήνες. Κάθε 6 μήνες έχουμε μια καινούργια γέννα, ένα καινούργιο έργο. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στη γυναίκα. Δεν μπορώ να. Δεν θεωρώ ότι η γυναίκα είναι για να είναι η νοικοκυρά μέσα στο σπίτι και να τελειώνουμε και τίποτα άλλο. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να κυβερνούν οι γυναίκες. Έχει έρθει ποτέ σε σημείο να φτάσετε σε χωρισμό κοντά? Κοίταξε. Αυτά τα 27 χρόνια. Αυτό προσπαθούμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Γιατί αν δεν το επιχειρήσουμε να χωρίσουμε, θα μας φάει ο σκόρος. Ο πατέρας μου γεννηθής ήταν το 1883. Τι κλείνει. Με δεν βλέπεις πως βγήκα. Με υπολογισμούς που κάναμε λοιπόν, με άλλο γάμο που είχε κάνει στη Ρωσία, με κάτι άλλα αδέρφια που με περνούσαν 40 και 50 χρόνια, βγάλαμε ότι γεννήθηκε το 1900. Άρα το 62 που με έκανε ήταν 62 χρονών. Και όμως τα πέξτε. Σάμε Ελλάδας. Να το δω. Είσαι εδώ, είσαι άλλος έτσι. Καλά εδώ ήμουν, πρώτα απ' όλα είμαι αδύνατος, ένα. Ναι. Δεύτερο είμαι 18 χρονών, το μαλλί αυτό είναι δικό μου, εξού και πήρα το ρόλο. Summer Love. Summer Love. Α, ναι, αυτό είχε γυριστεί σαν Σαντορίνη. Πού είχε γυριστεί, παιδιά, το Summer Lovers, μου φαίνεται. Νομίζω εκεί. Ναι, ήταν αμερικάνικο έργο που γυρίστηκε όμως στην Ελλάδα. Τον έκανε 62, ερωτικό. Ο πατέρας του. 62, ναι. Δεν πρέπει να σας πω κάτι τώρα. Αυτό που λέει ο Κυριακίδης, προσπαθώ τόση ώρα που τον ακούω να μπω λίγο στα παπούτσια του και να δω. Εκλογικεύει το επιχείρημά του, είναι συνειδητοποιημένος, έχει βρει τη βάση του. Εννοείς για τα φυσικά, παιδιά. Για τα παιδιά, ναι. Για το ότι δεν έχουν κάνει παιδί όλα αυτά τα χρόνια και λέει δεν θέλαμε να κάνουμε παιδί. Είναι διαφορετικό από το δεν έτυχε, δεν μπορέσαμε να κάνουμε παιδί. Νομίζω ότι κάποια στιγμή, ειδικά στη γυναίκα, σίγουρα χτυπάει το καμπανάκι του μητρικού ενστίκτου. Όχι σε όλες. Νομίζω ότι το ίδιο συμβαίνει, παιδιά, και στον άντρα. Δηλαδή, εγώ το νιώσα στα 35 μου. Όμως, σας λέω ότι δεν μπορώ να πω στα παπούτσια του, γιατί εγώ ίσως να το ένιωσα και ίσως να είμαι τυχερός που το ένιωσα ή όσοι έχουν κάνει οικογένεια. Πραγματικά, προσπαθώ να βάλω επιχείρημα, ρε παιδί μου, και να καταλάβω αυτή τη συλλογιστική. Δεν κάνουμε παιδί γιατί δεν θέλουμε να του μεταφέρουμε τα προβλήματα. Δεν μπορώ να το κάνω. Γιατί ρε παιδιά, εκ των προτέρων, απριόρι πρέπει όλοι να πρέπει να κάνουν παιδιά. Δεν το καταλαβαίνω. Δεν είναι όλοι άνθρωποι για να κάνουν παιδιά. Και το συγκεκριμένο ζευγάρι σου είπε ότι δεν θέλουμε να κάνουμε. Είναι ερωτευμένο, το λέω έτσι. Και αγαπημένο γι' αυτό. Δεν θέλαμε να κάνουμε παιδί αφενός γιατί περνάμε πολύ ωραία. Και αφετέρου, επειδή δεν θέλουμε τα προβλήματά μας να τα μεταφέρουμε στο παιδί. Δηλαδή θα ήταν για να ενώσουμε τις σχέσεις μας να κάνουμε ένα παιδί. Αυτή είναι η λογική του. Εγώ την καταλαβαίνω πάρα πολύ. Εγώ την καταλαβαίνω. Και είναι και πολύ έντιμο να το λες αυτό. Κώστα, συμφωνώ, αλλά δεν λες την ατάκα, δεν κάνουμε παιδί. Γιατί για το προφίλ του. Κάτσε βρε να πω. Δεν κάνουμε παιδί γιατί περνάμε πολύ ωραία. Αυτό εμένα με ακούγεται κάπως. Όχι, πρώτα σου λέει ότι δεν κάνω παιδί. Πρώτα σου λέει ότι δεν κάνω παιδί γιατί δεν θέλω να μεταφέρω τα προβλήματα στο παιδί μου. Κάτι το οποίο κάνουν πάρα πολλοί γονείς. Πάρα πολλοί γονείς μεταφέρουν. Μπορώ να δεχτώ ότι κάποιοι δεν είναι για να γίνουν γονείς. Είτε είσαι άντρα είτε είσαι γυναίκα. Δεν το συζητώ. Πολλές γυναίκες δεν του ξυπνάει μητρότητα. Αλλά το να λέει ότι δεν κάνουμε παιδί γιατί περνάμε πολύ όμορφα, εγώ το θεωρώ με ακούγεται λίγο εγωιστικό ρε παιδί. Δεν συμφωνώ μαζί σου και θα σου πω γιατί. Είναι πολύ πιο ωραίο να κάνεις συνειδητά ένα παιδί, δηλαδή να αποφασίσεις να το κάνεις, όχι απλά για να το κάνεις, αλλά να ξέρεις ότι θες να γίνεις μάνα ή πατέρας. Παρά, και είναι πολύ τιμιό και πολύ ωραίο αυτό που λέει στην προκειμένη περίπτωση, από άλλους που κάνουν παιδιά και τα παρατάνε. Αυτό είναι το άλλο. Υπάρχει όμως και αυτό, και δεν είναι μεγάλο το ποσοστό. Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Είναι μεγάλο το ποσοστό αυτών που παρατάνε τα παιδιά τους. Τι λες, Σάσα. Σε λίγο θα μας πει και εσένα. Μειοψηφία είναι, Σάσα. Έχουν παρατήσει στον παππού και στη γιαγιά. Είναι μειοψηφία αυτό. Δεν είναι η πλειοψηφία. Και να μην τα παρατάνε. Κάνανε μια φάση σε μια τουαλέτα σε ένα κλαμπ. Πολλά παιδιά, ένα καλοκαίρι. Εγώ συμφωνώ. Κάνανε ένα παιδάκι και το πετάξανε στον παππού και στη γιαγιά. Γι' αυτό μου λε τώρα ότι είναι πλειοψηφία. Θα με τρελάνε. Δεν είναι πια μειοψηφία σε πληροφορώ, Θεέ μου. Μου λε ότι είναι πλειοψηφία λοιπόν αυτό. Να παρατάνε τα παιδιά του. Όσο περνάει ο καιρό, γίνεται μεγάλο ποσοστό. Υπάρχει αυτό το ποσοστό. Δεν είναι πλειοψηφία. Αυτό το λε. Όχι, είπε ότι έχει μεγαλώσει το ποσοστό. Α μην μείνουμε στι εξαιρέσει. Αυτό είναι εξαίρεση. Δεν είναι εξαίρεση για παιδιά. Όχι, εξαίρεση. Είναι εξαίρεση γιατί σα ξενίζει. Να είναι στα παιδιά τους, τα κόμπλεξ τους και όλα αυτά που έχουν. Και... Το αν κάποιος είναι καλός γονιός ή όχι, το πώς θα εξελιχθεί με τα χρόνια, το πώς ξεκίνησε μια ιστορία, αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό που δεν μπορείς να το κρίνεις απ' έξω.
Από την άλλη, για μένα το πιο δύσκολο είναι να πάρεις μία απόφαση και να είναι προσωπική συνειδητή απόφαση. Δηλαδή, θέλω να κάνω παιδιά γιατί αυτό με κάνει ευτυχισμένη ή ευτυχισμένο. Το ξέρεις, δεν θέλω να κάνω παιδιά. Όχι, αλλά παίρνεις ένα ρίσκο γιατί αυτό με κάνει ευτυχισμένη. Εδώ είναι για περίπτωση. Δηλαδή, το σημαντικό είναι κάποιος να ξέρει τι θέλει. Και από εκεί και πέρα είναι σεβαστό. Δεν μπορούμε αυτό που ξενίζεις. Επειδή γίναμε γονείς, Στέφανε, ξαφνικά να λέμε «Α, πώς το λέει όχι, αυτό». Όχι, ξέρω, εγώ δεν είπα πώς το λέει. Λέω ότι κάνω προσπάθεια και πάει, να δεν έχει να κάνει και με το ερωτευμένο ζευγάρι. Συγγνώμη, λίγο να σου πω κάτι. Ναι. Δεν έχει να κάνει. Έχει δηλαδή, χρόνια είναι άνθρωποι μαζί καλέ. Τι έχεις να πεις για τις μονογονιακές οικογένειες. Δηλαδή για μια μαμά, μια γυναίκα η οποία. Επειδή τα φέρε έτσι η ζωή. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή μόνο επειδή είσαι ερωτευμένο μπορεί να γίνει μαμά. Πρόσεξε. Και το μαμά λέω όμω ότι είναι. Να μην είναι και η βιολογική μαμά, ενώ να μην είναι η μαμά που φέρνει από τα σπλάχνα της ένα παιδί και το γεννάει. Όμως άλλη περίπτωση. Μαμά είναι και αυτή που υιοθετεί ένα παιδί, μαμά είναι αυτή που τυχαίνει και μεγαλώνει ένα παιδί γιατί κάτι έτυχε και μέσα μια οικογένεια. Μαμά είναι η αγάπη. Σαφώς. Εδώ όμως έχουμε μια συγκεκριμένη περίπτωση. Ο οποίος τίμια, όπως είπε η Διονυσία, λέει ότι εγώ δεν ήθελα γιατί έτσι είμαστε καλά. Φέξες τι ξενίζει. Ξενίζει ότι είναι η πρώτη φορά που βλέπεις έναν celebrity όχι, να όχι. Αναφέρεται τόσο ειλικρινά σε μια προσωπική του απόφαση που αν θες και να λέμε τα πράγματα, τα δεδομένα είναι ότι απαντρευόμαστε, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε παιδιά, πρέπει οπωσδήποτε να κάνουμε παιδιά. Όχι, αυτό συμφωνώ μαζί σου εδώ. Υπάρχει το μοντέλο αυτό που λέμε. Ότι εσύ το νιώθεις διαφορετικά. Όχι βέβαια, το θέμα είναι να το νιώσεις. Υπάρχει το εξής, εδώ έχω μια συγκεκριμένη περίπτωση. Έχουμε τον Βλαδίμηρο Κυριακίδη, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι με τη γυναίκα του 27 χρόνια ερωτευμένη, του είδα στο θέατρο εγώ πριν ένα μήνα και είναι πραγματικά ερωτευμένοι άνθρωποι. Καλά, ούτε είναι... αυτό μπορείς να το ξέρεις. Είναι καλά, είναι καλά. Ούτε είναι μια... αυτό μπορείς να το παιδί μου, ναι, αλλά που είναι, είναι οι άνθρωποι, ένα θέλω ωραίο να ζευγάρι. Και μου λέει συνειδητοποιημένα, δεν κάνουμε παιδί για έναν, δύο, τρεις λόγους. Και προσπαθούσε να μπω στα παπούτσια του, αλλά δεν καταλαβαίνω. Γιατί να πει είναι... στα παπούτσια. Ναι, γιατί να πει στην ψυχολογία. Ναι, παιδιά, συγγνώμη, ταυτίστηκα με αυτό που άκουσα εκείνη τη στιγμή. Πώς ταυτίστηκα. Ωραία, συγχωρήστε με δηλαδή. Αλλά σου ξαναλέω, είναι ευθυνοφοβία ή είναι πολύ κατασταλαγμένο και συνειδητοποιημένο. Μπορεί να αυτό δεν είναι το τι είναι τα πράγματα, ρε Στέφανε. Και δική του απόφαση. Μην ξυπνάει. Μπορεί να είναι λίγο από κάτι. Ξέρω, να μην χάσω λέω, τη ζωή. Πριν γεννήσει εσύ, δεν ήξερε πώ είναι. Εγώ είμαι και στην κατηγορία τη μονογονική οικογένεια που ναι. Αναφέρει η Φέη. Και μπράβο σου. Στην προκειμένη περίπτωση. Βέβαια, βέβαια. Από την πρώτη μέρα. Αλήθεια. Βεβαίω, ναι. Δεν ξέρεις πόσο άλλο το έχει στο μυαλό του εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να είναι μίξη πραγμάτων. Να είναι ότι δεν θέλουν να χαλάσουν τη ζωή του, τα ταξίδια του, την ελευθερία του. Είναι το σημαντικό. Η δική μου γνώμη, δεν ξέρω τώρα ποιοι συμφωνούν με αυτήν και ποιοι ταυτίζονται, αλλά η δική μου γνώμη είναι όχι όταν κάνεις παιδί να είσαι σίγουρος ότι είναι μια επιλογή αυτό. Που μπορείς να την υποστηρίξεις και να το κάνεις με αγάπη. Για μένα αυτό. Αυτή η στάση του Βλαδίμηρου είναι υπευθυνότητα και την και για μένα, παιδιά. Εγώ, είναι πολύ έντιμο ο άνθρωπος ο Βλαδίμηρος. Είναι υπεύθυνη η απόφαση και γι' αυτό και δεν προχωράνε στη γέννηση ενός παιδιού. Επειδή χθες, πριν είδαμε το παιδάκι που δεν άκουγε. Αν δεν έχεις νιώσει κάτι, δεν ξέρεις πραγματικά ποια είναι τα συναισθήματα. Αν δεν έχεις γίνει μαμά, δεν ξέρεις το συνέστημα όταν κυοφορείς, όταν γεννάς, όταν μεγαλώνεις ένα παιδί. Όχι, ρε παιδί μου, λέω το εξής όμως. Να είσαι έτοιμος να κάνεις ένα παιδί, γιατί το έκανα. Δεν ξέρεις αν μπορείς να μεγαλώσεις ένα παιδί, δεν ξέρεις αν μπορείς να προσφέρεις τα πράγματα που πρέπει να προσφέρεις στο παιδί. Αυτό το ξέρεις, αν μπορείς να προσφέρεις, αν μπορείς οικονομικά να είσαι καλά, αν έχεις τη διάθεση. Αλλά ότι λέω όχι σε ένα θεϊκό συνέστημα, αυτό εμένα με ξεχνάει.